Σχέσεις. Κάποιοι από εσάς είστε σε σχέση. Κάποιοι νομίζετε ότι δεν είστε σε σχέση, αλλά είστε σε σχέση. Κάποιοι σαν και εμένα είστε παντρεμένοι. Έχετε τερματίσει το παιχνίδι των σχέσεων. Αν οι σχέσεις ήταν πόλεμος, εμείς βρισκόμαστε στο μέτωπο. Οι υπόλοιποι παίζετε ακόμα με νερφ. Όπως και να έχει, κάποια στιγμή, λογικά όλοι θα βρεθείτε σε μια σοβαρή, μακροχρόνια σχέση. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα σημάδια που σου λένε ξεκάθαρα ότι βρίσκεσαι σε μια τέτοια σχέση. Ξέρεις ότι είσαι σε μια σοβαρή σχέση όταν θα ζητήσεις από τον άλλο να σταματήσει ό,τι κάνει και να έρθει και να σε ξύσει στην πλάτη. Ξέρεις ότι είσαι σε μια σοβαρή σχέση όταν το να δεις το επόμενο επεισόδιο Game of Thrones μόνο σου θεωρείται κέρατο. Σε μια μακροχρόνια σχέση λες καληνύχτα, δίνεις φιλί και ο καθένας γυρνάει στην πλευρά του. Το πολύ πολύ να ενώσετε λίγο πατουσάκια. Όταν θα μπείτε για ντους παρέα και δεν θα γίνει τίποτα σεξουαλικό, θα είσαι σε μακροχρόνια σχέση. Σε μια σοβαρή σχέση δέχεσαι να κάνετε πράγματα παρέα που ενδιαφέρουν μόνο τον άλλον. Όπως γιόγκα. Ή γιόγκα. Ή πιλάτες. Με γιόγκα. Επίσης δέχεσαι να παρακολουθείς στην τηλεόραση πράγματα που ενδιαφέρουν μόνο τον άλλον. Όπως μπάλα. Ή μπάλα. Ή εκπομπές. Για μπάλα. Ξέρεις ότι σε μια σοβαρή σχέση όταν έχεις δει τον άλλον στα χειρότερά του. Όταν τον έχεις δει να είναι στην τουαλέτα να κάνει μετό ενώ ταυτόχρονα φυσάει τη μύτη του και κλαίει. Και όταν σου είπε «Φύγε, φύγε, δεν θέλω να με βλέπεις έτσι!» Εσύ έμεινες. «Ω, ναι! Θα γίνει!» Γυρνάς τον άλλον, του λες «Έχω βγάλει κάτι εδώ, μπορείς να δεις τι είναι?» Σου απαντάει «Είναι σπυρί» και εσύ του λες «Σπάστο! Πάμε! Έλα!» Έχει γνωρίσει τους γονείς σου και τις συμπαθούν πιο πολύ από ότι εσένα? Σκεσάρα. Έχει γνωρίσει τους φίλους σου και τους αντιπαθεί όλους εκτός από έναν που συμπαθεί για το ξεκάρφωμα? Σχέση! Το ακούτε αυτό? Σιγή, ηρεμία. Αυτό σε μια σχέση δεν είναι άβολο. Αυτό είναι παράδεισος! Ξέρεις ότι σε μια σοβαρή σχέση όταν υπάρχουν φορές που σκέφτεσαι να σκοτώσεις τον άλλον. Σκέφτεσαι και με ποιο τρόπο θα το έκανες. Σκέφτεσαι και τι θα έλεγες στην αστυνομία ως άλοθη. Ω ναι! Θα γίνει! Σε μια σχέση μηνών στο σεξ ο ένας σκίζει τα ρούχα του άλλου. Σε μια σχέση χρόνων στο σεξ ο ένας βγάζει τα ρούχα του άλλου. Σε μια σοβαρή σχέση ο καθένας βγάζει τα ρούχα του μόνος του. Ξέρεις ότι η φάση έχει σοβαρέψει όταν αρχίζεις να έχεις φουλ ειλικρινείς διαλόγους όπως «Πάχινα». «Ναι». «Πώς σου φαίνομαι με αυτό το τσακάκι?» «Σα βλάκας». Ξέρεις ότι είσαι σε μια σοβαρή σχέση όταν η αφόδευση είναι θέμα συζήτησης. Ειδικά όταν έχεις πρόβλημα και δεν μπορείς να πας στην τουαλέτα και τελικά τα καταφέρνεις να πας στην τουαλέτα, αναγκαστικά πρέπει να στείλεις μήνυμα στον άλλον για να χαρεί για το κατόρθωμά σου και να σου απαντήσει με... Μετά από πολλά χρόνια σχέσεις έχεις ακούσει όλες τις ιστορίες του άλλου. 50 φορές. Βασικά τις έχεις ακούσει τόσες φορές που μπορείς όταν τις λέει ο άλλος να κάνεις lip sync. Ξέρεις ότι είστε πολύ καιρό μαζί όταν στα γενέθλιά σου θα πας και θα ψωνίσεις ακριβώς το δώρο που θες και μετά θα το δώσεις στον άλλον για να στο δώσει. Σε μια σχέση μηνών δεν παίζει να φας τζατζίκι. Σε μια σχέση χρόνων θα ρωτήσεις τον άλλον αν μπορείς να φας τζατζίκι. Σε μια σοβαρή σχέση απλά τρως και τρώει κι ο άλλος. Αν είναι να παίξει κάτι σεξουαλικό, το τζατζίκι δεν θα είναι αυτό που θα σταματήσει τη φάση. Ξέρεις ότι σε μια σοβαρή σχέση όταν βρίσκεται συνεχώς καινούριους λόγους για να μαλώνετε, αλλά πάντα ο καυγάς καταλήγει στις μεγάλες επιτυχίες. Χαϊδευτικά. Για να είσαι σε μια σοβαρή σχέση πρέπει να έχεις εξαντλήσει τουλάχιστον 5 σετ χαϊδευτικά. Να έχετε δοκιμάσει τα πάντα από έντομα μέχρι φαγητά και από ζώα μέχρι μέλη του σώματος. Και πλέον να έχετε καταλήξει να φωνάζετε τον άλλον με πράγματα που δεν είναι καν λέξεις. Μιμιμό. Επίσης, μετά από χρόνια σοβαρή σχέση, ξέρεις ότι αν ο άλλος σε φωνάξει με κάτι άλλο εκτός από το χαϊδευτικό σου, δεν θα είναι για καλό. Δεν πας να δεις καν γιατί σε φωνάζει. Στις πολύ σοβαρές σχέσεις, το ζευγάρι μοιράζεται ένα μυαλό. Ο ένας είναι υπεύθυνος για να θυμάται όλα τα πίνια τις κάρτες και ο άλλος είναι υπεύθυνος για να θυμάται τι φαγητό παραγγέλνουμε από κάθε delivery. Ξέρεις ότι βρίσκεις σε μια σοβαρή σχέση όταν θα είσαι στην τουαλέτα, θα σε πάρει τηλέφωνο και θα το σηκώσεις. Και θα πιάσετε και συζήτηση. Ω, ναι! Θα γίνει! Σε μια σοβαρή σχέση ηρεμείς, χαλαρώνεις. Την πέφτει κάποιος στην κοπέλα σου σε ένα μπαρ και αντί να στραβώσεις λες «Ρε μωρό, ψήστον αν είναι να κεράσει μια μπύρα και σε μένα». Κλασικό σημάδι υπερσχέσεις. Έχετε πάει στο IKEA τουλάχιστον 3 φορές μαζί και κάθε φορά που πηγαίνετε φτάνετε όλο και πιο κοντά στο χωρισμό. Αλλά δεν αφήνετε το IKEA να σας χωρίσει. Ενώνεστε και απολαμβάνετε μαζί μια μερίδα και φτεδάκια. Ξέρεις ότι σε μια σοβαρή σχέση όταν χωρίζεις μετά μιλάς με τους φίλους σου και οι φίλοι σου λένε «Μπράβο, καλά έκανες και χώρισες». Και μετά εσύ πας και τα ξαναβρίσκεις με τον άλλον και όλοι οι φίλοι σου αισθάνονται μαλάκες. Και τέλος, ξέρεις ότι σε μια σοβαρή σχέση όταν το πρωί με το που ξυπνήσεις μπορείς να φιλήσεις τον άλλον στο στόμα χωρίς να πεθάνεις από τη μυρωδιά της αναπνοής του. Ω, ναι!
Θα γίνει! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να ταυτιστήκατε. Αν θέλετε, γράψτε μου με σχόλια τη δική σας εμπειρία από σοβαρή σχέση. Δηλαδή, συμπληρώστε τη φράση «Ξέρεις ότι είσαι σε μια σοβαρή σχέση όταν» και κερδίστε την παντοδυνή μου αγάπη. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι στις 11, 12 και 13 Μαΐου στο Γκάζι θα γίνει το δεύτερο Athens Comedy Festival. Ένα πανηγύρι κομμωδίας με 32 παραστάσεις σε 4 διαφορετικές σκηνές. Κάθε χρόνο εμείς που οργανώνουμε το φεστιβάλ προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να έχει λίγο απ' όλα, να έχει κάτι για όλα τα γούστα. Εγώ θα βρίσκομαι σε 5 παραστάσεις, αλλά δεν είναι ανάγκη να δείτε μία από τις δικές μου. Μπείτε στο πρόγραμμα και δείτε οποιαδήποτε παράσταση θέλετε. Βασικά ρισκάρετε, μπείτε σε μία παράσταση χωρίς να ξέρετε καν αν θα περάσετε καλά. Θα περάσετε καλά, σας το λέω εγώ, είναι σίγουρο, θα περάσετε καλά. Το πρόγραμμα θα το βρείτε στο site athenscomedyfestival.gr και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε οποιαδήποτε διευκρίνηση, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω. Ελπίζω να σας δω σε μία από τις παραστάσεις. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και καλό καλοκαίρι!